καλύτερη εικόνα σε αυτά τα 20 πρώτα λεπτά. Είδαμε τον Πάοκ να επιβάλλει το ρυθμό του, είδαμε να βάζει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Το Περιστέρι να μην μπορεί να αντιδράσει με συνδυασμούς. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιδιώξει το Περιστέρι για να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τη ροή του παιχνιδιού? Καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά ο Πάοκ είχε μια ηρεμία στην επίθεσή του. Εξασφάλισε από τον Μπόνερ πολύ καλές και σίγουρες επιθέσεις με υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Από την άλλη πλευρά, ο Τσίτουμ είχε κάνει μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε να είναι στους 0 πόντους, 0 rebound και λίγες προσπάθειες. Και αξιοσημείωτο είναι ότι βλέπουμε τον Μπάοκ, ο οποίος στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκη το πρώτο ημίχρονο είχε πετύχει, αν θυμάμαι καλά, 22 πόντους, να έχει 42 στο σημερινό παιχνίδι, μια διαφορά 20 πόντους, μια πολύ μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο αναμένεται να δούμε ένα Περιστέρι πιο δυνατό. Ο κύριος Σάκοτα το επισήμανε από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, στο πρώτο ημάτ που πήρε, ότι παίζουμε τη χειρότερη άμυνα των τελευταίων παιχνιδιών. Πραγματικά το Περιστέρι δεν βρήκε λύσεις, αμυντικές λύσεις στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Είδαμε πολύ εύκολα ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλεύεται τα ατομικά προσόντα του Μπόνερ, του Ματζιόλα, του Ρετζιά, και σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο αναμένεται να δούμε πιο δυνατή άμυνα το Περιστέρι και πιο σφιχτή, θα έλεγα, πιο διαβασμένη. Έχω την αίσθηση όμως ότι πλέον το παιχνίδι έχει μπει σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό που κατά κάποιο τρόπο ευνοεί την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτή γιατί έχει την καλή επιθετική επιλογή, αυτή που είναι ο Μπόνερ, ο οποίος έχει πετύχει 17 πόντους, αλλά σε πολλά σημεία του αγώνα. Δύο τρίποντα από τον Μαματζιόλα, ένα καλάθι από τον Νικολαίδη, τα σου του Ρετζιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένας βασικός σκορέρ, αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες που συνηγορούν στο σκοράρισμα. Και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στο Περιστέρι, που φαντάζομαι ότι θα εστιάσει την προσοχή του πάνω στον Μπόνερ, αλλά πρέπει να είναι και επιφυλακτικό στους υπόλοιπους αθλητές του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει τη δυνατότητα ο Μπόνερ να εκμεταλλευτεί το ταλέντο του και τα προσόντα του. Θα πρέπει να έχει τη βοήθεια των υπολείπων συμπαικτών του, γιατί είδαμε από πλευράς Περιστερίου πολύ μεγάλη προσαρμογή επάνω στον Μπόνερ, με αποτέλεσμα όταν ο Μπόνερ έβγαλε την μπάλα γρήγορα έξω, είχαμε καλά σούτα από τον Μαματζιόλα, είχαμε διείσδυση από τον Νικολαίδη. Και γι' αυτό λέω ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ είχε ηρεμία και σοβαρότητα στο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Να τολμήσουμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ επιβάλλει το ρυθμό του για έναν επιπλέον λόγο. Έχει έναν κλασικό playmaker το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, που μπορεί να αυτό να είναι ο Μπουντούρης ή ο Νικολαίδης. Αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Μπόνερ είναι σαν να έχει δύο playmaker ο ΠΑΟΚ μέσα στην πεντάδα του. Δηλαδή το ότι μοιράζει την μπάλα όταν δει να γίνεται κάποια παγίδα πάνω του και βγαίνει ξεμαρκάρι στο σουτ, είναι μια δουλειά, μια ενέργεια που φαντάζομαι όλοι οι προπονητές από το ψηλό του θα παρακαλούσαν να την κάνει. Έτσι δεν είναι, και θα έλεγα ότι αυτή η επιθετική κίνηση του ΠΑΟΚ, το να απομονώσει τον Μπόνερ σε ένα σημείο χωρίς κανένα συμπαίχτη δίπλα του, είναι πάρα πολύ απλή αλλά και πολύ αποτελεσματική. Τι συμβαίνει? Στην πρώτη βοήθεια που πηγαίνει προς τον Μπόνερ, ο Μπόνερ είναι έτοιμος, είναι καλός πασέρ πιστεύω, είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί αυτό το σημείο. Ο ΠΑΟΚ έχει επιβάλει το ρυθμό του, βλέπουμε το Περιστέρι να έχει 0 εφηδιασμού στο πρώτο ημίχρονο, μια ομάδα που σίγουρα σε κάθε παιχνίδι προσπαθεί να τρέξει όλο και περισσότερο. Βλέπουμε τον Άγγελο τον Κορονιό να έχει πετύχει 11 πόντους. Δεν υπάρχει ανάλογη βοήθεια από τον Τζίτουμ στο πρώτο ημίχρονο και στην άμυνα και στην επίθεση από ένα παίχτη με τόσο πλούσια προσόντα. Είναι γνωστή ούτε και η αξία του και η παρουσία του. Ούτε και από το Μάξε υπάρχει ανάλογη βοήθεια επιθετικά. Και λέω βοήθεια αυτή τη δουλειά που κάνει ο Μπόνερ. Δηλαδή να παίξει κοντά στο καλάθι, να δημιουργήσει τη φθορά, να δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί και η καλή απόδοση του Μπόνερ έχει δημιουργήσει και το αμυντικό πρόβλημα του Περιστερίου. Τζίτουμ και Μάξε να έχουν από 3 φάουλ. Αντίθετα, ο Μάξε που είναι ένα βαρύ και αυτό σέντερ, ίσω βαρύτερο και από τον Μπόνερ, δεν έχει κάνει αντίστοιχα την ίδια δουλειά. Και είδαμε ότι όσες φορές ο Μάξι πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο διαιτητές έχουν μπει μέσα στο παιχνίδι, αλλά από ό,τι με πληροφορεί η Βίκη Μιχέλη, όχι όλα. Τι ακριβώς σημαίνει, Βίκη? Περιμένουν το διοικητικό δίδυμο να ανάψουν όλες οι λάμπες ώστε να είναι η κανονική του ισχύ. Ο βοηθός του Σκοτ Σκάιλς πληροφορεί τους διαιτητές ότι από πλευράς τους δεν τους μοιάζει, μπορούν να συνεχίσουν και έτσι. Απ' την άλλη πλευρά οι διαιτητές περιμένουν. Σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, Κώστα, πρέπει να τονίσουμε ότι βλέπουμε μεγαλύτερη πίεση στον εκάστοτε γηπεδούχο. Και ήταν χαρακτηριστικό. Στο πρώτο παιχνίδι μέσα στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ είχε
ηρεμία περισσότερη. Στο δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ήταν το Περιστέρι αυτό που έκανε εκπληκτικό παιχνίδι, είχε μεγάλη επιθετικότητα, μεγάλη παραγωγικότητα και σήμερα για το πρώτο ημίχρονο βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ νιώθει καλύτερα επειδή δεν αισθάνεται αυτή την πίεση του πρέπει να κερδίσω οπωσδήποτε. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ο καθορισμός του γηπεδούχου δημιουργεί την πίεση αυτής στους αθλητές, οι οποίοι... Πολλές φορές αυτό το πρέπει να κερδίσω είναι αβάστακτο και πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές ο φόβος της επιτυχίας είναι μεγαλύτερος από το φόβο της αποτυχίας, του πρέπει να κερδίσω οπωσδήποτε. Ο φωτισμός αποκαθίσταται στο κλειστό του Περιστερίου. Παναλαμβάνω το σκορ 34-42, 8 πόντι διαφορά με τους οποίους ο ΠΑΟΚ προηγείται του Περιστερίου. Το Περιστέρι θα ξεκινήσει με τον Κορονιό, τον Τζίτουμ, τον Μάξι, τον Γκούροβιτς και τον Αποσκήτη. Αν θυμάμαι καλά ήταν η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ πιθανολογώ θα ξεκινήσει με τον Ντέμπις, θα ξεκινήσει με τον Μπουντούρη, θα ξεκινήσει με τον Ρετζιά, τον Μπόνερ, τον Ματζιόλα, θα δούμε. Δεν έχουν ακόμα οριστοποιηθεί 5 παίκτες με τους οποίους θα ξεκινήσει ο Σκοτς Κάλλης στο παιχνίδι. Ο Μπουντούρη ξεκινάει, ο Ματζιόλα ξεκινάει, ο Ντέμπις ξεκινάει, ο Ρετζιά ξεκινάει και ο Μπόνερ ξεκινάει. Δηλαδή οι δύο ομάδες ξεκινάνε το δεύτερο ημίχρονο ακριβώς με τους ίδιους παίκτες που ξεκίνησαν και το πρώτο 20 λεπτό. Τζάμπολα ανάμεσα σε Μάξι και Μπόνερ. Ο Μάξι πήρε την μπάλα, ο Αποσκήτης την άφησε στον Κορονιό. Μαντιμάνι άμυνα του ΠΑΟΚ. Γκούροβιτς με τον Τέμπς. Τα ζευγάρια είναι ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα, έτσι, κύριε Πετρόπουλε. Ναι, από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Γκούροβιτς με τον Τέμπς. Μάξι δεν θα σκεφτεί την μπάλα. Ο Ματζιόλα θα πάει πιο γρήγορα από όλους πάνω. Μπορεί να της πάρουν βήματα νομίζω. Και καταλογίστηκαν από τον κύριο Σκυρίδωνα. Ξανά η φάση. Μάξι. Βλέποντας την τελευταία φάση του Ματζιόλα, έχω την εντύπωση ότι είχε διατηρήσει τα σωροπόδια σε αυτό το reverse. Ο Μάξε θα καρφώσει την μπάλα μπροστά στο Ρετζιά. Έχω την εντύπωση ότι κάτι γύρισε και είπε στο σέντερ του ΠΑΟΚ. 36-42. Κοιτάξτε ξανά. Πόση δύναμη ο Μάξε με το δεξί χέρι. Κρεμιέται στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Ο Ρετζιά δεν τον ακολούθησε. Φοβόμενο πιθανά το φάουλ. Μπόνερ με τον Τσίτουμ. Μπόνερ πλησιάζει έξω στον Μπουντούρη. Μπουντούρη προσπίθηκε στον Γκούροβιτς. Ματζιόλα για τρει. Πρέπει να είναι το τρίτο εύστοχο σούτ των πόντων του Αχιλιά Ματζιόλα. 36-45. Ξανά από ένα άλλο διαφορετικό πλάνο το σούτ, το jump shoot του Αχιλιά Ματζιόλα. Μάξι. Τσίτουμ. Κορονιός. Μάξι μέσα στη ρακέτα. Θα πάρει φάουλ από το Ρετζιά. Και ξανά με το δεξί χέρι υπάρχει επαφή του Τίμι Ρετζιά πάνω στο σώμα του Μάξι. Αποσκήτης επαναφέρει για τον Γκούροβιτς. Τρίτο φάουλ και για τον Ρετζιά από τον πληροφόρηση του Μισελ. Κορονιός. Ο Μπόνερ έμεινε πάνω του. Ο Μπουντούρης προσπαθεί να βγει μπροστά από τον Τσίτουμ. Την έκανε τη δουλειά του. Υπάρχει τώρα σφύριγμα του κ. Σπυρίδωνος. Φάουλ του Μπουντούρη πάνω στον Τσίτουμ. Αλλά λέγοντας ότι έκανε τη δουλειά του, ενώ στην αλλαγή που έγινε ανάμεσα σε Κορονιό και Τσίτουμ, εκεί είχε κάνει τη δουλειά του, δεν είχε αφήσει τον Τσίτουμ να πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα του. Καθώς επαναλαμβάνω, ο Τσίτουμ είναι πολύ ψηλότερος και πιο αλτικότερος από τον Μπουντούρη. Γκούροβιτς επανέφερε στο Μάξι. Αποσκήτης με τον Ματζιόλα, Κορονιός με τον Μπουντούρη. Αποσκήτης και πάλι. Μάξι έχει την πλάτη και το Ρετζιά. Έρχεται τον Μπόνερ να παντρέψει την μπάλα και τώρα Μπουντούρης. Ντέμπς. Υπέροχη ενέργεια από τον Ντέμπς, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Ο Ντέμπς που υπερτερεί μακριά από τη ρακέτα από τον Γκούροβιτς, είναι πολύ ψηλότερος, πολύ πιο γρήγορα τα πόδια. Είδατε την τελευταία φάση που καταλέφθηκε. Όμορφη κίνηση. Εδώ κάνει τη reverse από τον Ντέμπς. Δεν προλαβεί το Μάξι να τον ακολουθεί στην τελική προσπάθεια. Δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή στον Ντέμπς.
κύριο Σπυρίδωνος διατάσσει επανάληψη της ελεύθερης βολής. Χαρακτηριστικά έδειξε τον Θόδωρο από Σκύπτη. Έκανε και τη διευκρίνηση ότι η μπάλα πρέπει να χτίσει στη Στεφάνη για να μπορέσει ο Σκύπτης ή ο Φορονιός να διεκδικήσει την μπάλα. Υψηλή βεβαίως νωρίτερα. Θα μπουν μέσα στρατεία. Ο Ντέψ έχασε και τη δεύτερη ευκαιρία. Φορονιός 36-47. 11 πόντι διαφορά για τον ΠΑΟ. Έχουμε άμυνα ζώνης πάλι, κύριε Πετρόπουλε, δεν μου φαίνεται. 3-2. Ναι, θα πρέπει λίγο να δούμε και την επόμενη άμυνα. Βλέπουμε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μάξι. Ο οποίος σίγουρα ήταν ζώνη, αλλά θα πρέπει να δούμε. Δύο συνεχόμενες φορές ο Μάξι έπαιξε μέσα στη ρακέτ. Τρεις πήρε ΠΑΟ και δύο φορές πήρε καλάθι. Κουντούρης για τον Μπόνερ. Μπόνερ έχει την πλάτη των Σίτου. Ρετζιάς. Στην κορυφή της ρακέτας. Ο Μπόνερ κάνει σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. 38-49. Και η παρουσία του Ρετζιά θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντική μέχρι τώρα. Αυτή η άμυνα είναι πάντως man-to-man για τον ΠΑΟΚ. Γκούροβιτς. Κορονιός με τον Κουντούρη. Ματιόλα άφησε τον αποσχήτη και έμεινε πάνω στον Κορονιό. Ο Κορονιός είδε το συμπέκτη του. Ο Ρετζίας είναι αυτός που βγαίνει. Για τρεις. Η μπάλα θα καταλήξει στον Κορονιό και καλύτερη θέση από την Τούρη. Ο Κορονιός προσποιείται. Προσπαθεί να πάρει το φάουλ. Ο Σκήτης. Υπάρχει σφύριγμα του κυρίου Φιτσίλκα. Φάουλ του Μπουντούρη. Βλέπετε χαρακτηριστική την κίνηση που κάνει ο κύριος Πιτσίλκας, ότι αυτά τα σφυρίγματα δεν τα παίρνει κανείς προσπαθώντας να εκβιάσει τη φάση για να πάρει το φάουλ. 38-49. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Θόδωρο από Σκύπη. Κύριε Πετρόπουλε, να τολμήσω κάτι να πω. Η άμυνα του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι 3-2 και όλες οι κινήσεις, όλα τα κοψίματα να παίζουν man-to-man. Γιατί βλέπουμε ότι έχουν μια στατική θέση οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά όλα τα κοψίματα, όλες τις πάσες τις παίρνουν σχεδόν σαν man-to-man. Πολλές φορές για να ξεγελαστεί ο αντίπαλος προπονητής, το πρώτο κόψιμο κυρίως μπορεί να είναι man-to-man. Δεύτερο και τρίτο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί και κυρίως όταν οι παίκτες θα βγουν πάρα πολύ έξω και μακριά. Αν φτάσουν οι παίκτες να ακολουθήσουν τόσο πολύ έξω, σίγουρα θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κενό μέσα. Μέχρι να κοιτάνε εδώ. Θα δούμε. Ο Μπόνερ σκούπισε πάντως. Αυτό που βλέπουμε σίγουρα είναι η πολύ καλή προσαρμογή της άμυνας του ΠΑΟΚ επάνω στον Άγγελο Κορονιό και σε όλα τα screen που δέχεται ο Κορονιός γίνεται αλλαγή παίκτη και είναι μια δυσάρεστη κατάσταση για την άμυνα του ΠΑΟΚ, αλλά μέχρι τώρα τα καταφέρνει καλά. Νικολαίδης θα κάνει τη δίδυση με Ματζιόλας. Όρημα και έξυπνα. Έβγαλε την μπάλα έξω από τη ρακέτα του ΠΑΟΚ και πάλι ο Νικολαίδης. Ο Ματζιόλας. Ρετζιάς έχει στην πλάτη του τον Μάξι. Ρετζιάς θα πλησιάσει μέσα στη ρακέτα. Μπόνερ δεν θα σκρατήσει την μπάλα. Ο ίδιος θα την γυρίσει σε ένα χώρο όμως που είναι ο Γκούροβιτς. Αυτός θα την αφήσει για τον Κορονιό. Κορονιό για τρεις. Γκούροβιτς θα τρέξει, δεν θα προλάβει. Επίθεση για τον ΠΑΟ. 15,5 λεπτά για το τέλος, ευκαιρία για μας να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Ματζιόλας με τον Γκούροβιτς. Νικολαίδης. Βεντιάς με τον Μάξι. Ο Ματζιόλας και πάλι. Υπάρχει σφύριγμα του κυρίου Πιτσίλκα. Θα δώσουμε το λόγο στη Δίκη Μιχέλη. Δίκη. Υπάρχει πρόβλημα με το χρονόμετρο των 30. Το ένα δείχνει πάνω από το καλάθι 27, το άλλο δείχνει 06. Και γι' αυτό διέκοψε η γραμματεία. Ο κ. Φιτσίλκας μιλάει με τους ανθρώπους της γραμματείας, κυρίως φαντάζομαι για να του πούνε πόσος χρόνος απομένει για την επίθεση. Δίκιο λόγο σε σένα, ό,τι ακούς να μας ενημερώνεις. Θα το ανανεώσω και να δείξω την άμυνα.
Δεν ξέρω αν ακούστηκε η διάλογη. Είναι 6 δευτερόλεπτα. Θα ανανεώσει το χρόνο η χειρίστρια εδώ του κομπιούτερ ώστε να πάει στα 6 δευτερόλεπτα που απομένει. Έξι δευτερόλεπτα λοιπόν για να ολοκληρωθεί η επίθεση του ΠΑΟΚ. Τώρα και οι δύο πίνακες έχουν τον χρόνο των 6 δευτερολέπτων. Νικολαίδης στην επαναφορά της μπάλας για τον Μπόνερ. Μπόνερ με το Ζήτουμ ήταν το ζευγάρι. Αυτή τη φάση, κύριε Πετρόπουλε, αυτή την επαναφορά δεν την έχω ξανά δει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ήταν μάλλον μια καινούρια, ας το πούμε, εφεύρεση. Στην επαναφορά της μπάλας ήταν οι τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ σε μια ευθεία. Είμαι ειλικρινής και λέω ότι ασχολιόμουν με τα στατιστικά και δεν είδα τη συγκεκριμένη φάση. Αλλά ίσως να έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να το δούμε. Κορονιός. Σύρτουμ με τον Μπόνερ. Μάξε με τον Ρετζιά. Μάξι, από την επέμβαση του Ρετζιά η μπάλα θα βγει out. 9 δευτερόλεπτα για τον Περιστέρη. Μάξι. 6, 5. Μάξι θα ολοκληρώσει. Μπόνερ, σε καλύτερο χρόνο από όλους. Και τώρα ο Νικολαίδης. Μπόνερ με τον Τσίπον. Έρχεται ο Ρετζιάς με φόλο, η μπάλα από τα χέρια του Φωτεινίδη προς τα βιάου και σωστά ο κύριος Σπυρίδωνος δίνει την μπάλα στο Περιστέρι. Να ξανά φάση. Κορονιός. Τσίτου. Ακόμα χωρίς πόντους ο Μέλβιτ Τσίτου στο παιχνίδι. Αματιόλας για τον Μπόνερ. Αματιόλας για τρεις. Τέταρτο εύστοχο σύντριων πόντων για τον Αχιλιά Αματιόλα. Πανά το σύντριων πόντων από τον φόρδο του ΠΑΟ. 38-52 από Σκήτης. Κορονιός με δίπαλο τον Νικολαίδη. Μάξεϊ. Κάλυψε ο Μπόνερ, κάλυψε και ο Νικολαίδης. Πολύ καλή αμυντική προσαρμογή των παιχτών του ΠΑΟΚ. Δέμψ. Πήρε φάουλ από τον Γκούροβιτς. Κώστα, πρέπει να σημειώσουμε ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι καλά οργανωμένη, πάρα πολύ κλειστή. Δίνει την αίσθηση μερικές φορές ότι μπορεί να είναι και ζώνη. Και επειδή προηγουμένως με ρώτησες κάτι, πρέπει να πούμε ότι η ζώνη, να το πούμε απλά, ότι η ζώνη κυρίως είναι man-to-man σε ένα πολύ συγκεκριμένο φόρο. Άρα, οποιοδήποτε κόψιμο στο φόρο μου, το αναλαμβάνω και το ακολουθώ. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή γιατί έχουμε time out. Κάνε μια στάση, πες κι εσύ σε ένα κόσμο μαγικό. At Jack Daniel's Distillery, pitching barrel bungs is something we do when we're waiting for our whiskey to age. You see, it takes a lot of years for a batch of Jack Daniel's to get ready. Just a sip, and you'll be glad we've got such a nice way of passing the time. Just warm it up. Jack Daniel's Tennessee Whiskey. Η επαναφορά της μπάλας δεν έγινε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, αφού ο κύριος Σπυρίδωνος καταλόγησε 5 δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν το Περιστέρι απέκτησε δικαίωμα επίθεσης. 38-52, επαναλαμβάνω, 14 πόντοι διαφορά με τους οποίους ο ΠΑΟΚ προηγείται του Περιστερίου. Κορονιός με τον Νικολαίδη. Ο
προσοχή της για τον Καγκαουδάκη. Πολύ χαμηλό το σχήμα του περιστέριου. Φαντάζομαι ότι θα επιδιώξει μεγαλύτερη κινητικότητα και μεγαλύτερη πίεση, κύριε Πετρόπουλα, κύριε Σάκοντα. Επιχειρεί διεισδύσεις, προσπαθεί να έχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά βλέπουμε ότι τώρα τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ έκλεισαν τις πάσες στον Άγγελο τον Κορονιό. Η άμυνα του ΠΑΟΚ μου δίνει την αίσθηση ότι είναι σίγουρη και έχει αυτοδιοίκηση. Νικολαίδης. Ο ΠΑΟΚ μας έχει πραγματικά καταπλήξει τις τελευταίες επισκέψεις μέσα στην Αθήνα. Πίσω αυτό που λέγαμε πριν, ότι το ότι δεν πρέπει να κερδίσει αναγκαστικά τον απελευθερώνει, τον κάνει να παίξει καλύτερο πιο απελευθερωμένα. Μαματιόλας με τον Καγκαουδάκη. Μαματιόλας θα κάνει τη δίσδυση, μπάλα θα την γλιστρήσει, χτύψει πάνω στον Γκούροβιτς. Καγκαουδάκης. Από Σκήτης, Κορονιός. Μαματιόλας επιστρέφοντας βρέθηκε μπροστά στον Κορονιό. Καγκαουδάκης. Προσπαθεί να περάσει το τζίτου. Θα κοπεί από τον Παλογιάννη, μπάλα θα καταλήξει στον Αποσκήτη. Είναι πεσμένος ο Νικολαίδης με στη ρακέτα της ομάδος του. Τώρα διακόπτεται το παιχνίδι από τους δύο διαιτητές. Ευκαιρία και για μας να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Σας βλέπετε εδώ το εισιτήριο Νικολαίδη που του έχει σκιστεί το φρύδι σε κάποιο σημείο. Δίνονται οι πρώτες βοήθειες από το γιατρό του ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη φάση ο αριστερός αγώνας του Τσίτουμ, χωρίς να το θέλει. Ο Τσίτουμ περισσότερο προσπαθούσε να συγκρατήσει την μπάλα για να την προστατέψει. Στον Νικολαίδη φαντάζομαι ότι θα μπουν κάνα δύο ράματα. Ο Μπουτούρης πέρασε στη θέση του, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή. Γιατί απαγορεύεται παίκτης που αιμορραγεί να παίζει στο παιχνίδι, αλλά και από τη στιγμή που το δουν οι πρώτες βοήθειες γίνεται αναγκαστική αλλαγή από τους διαιτητές. Το Περιστέρι πιέζει σε όλο το γήπεδο και μάλιστα κάνει και τις παγίδες μετά την επαναφορά της μπάλας. Μπόνερ για τον Μαματζιόλα. Ήταν εύκολη η διάσπαση αυτής της πρώτης προσπάθειας για πίεση σε όλο το γήπεδο πλευράς του Περιστερίου. Και ο ΠΑΟΚ έδειξε οριμότητα και γρήγορη διάσταση. Και ο playmaker, ο δεύτερος playmaker του ΠΑΟΚ, με μια ακόμα φορά έκανε τη δουλειά του. Ο Μπόνερ διέστησε όλο το ίδιο ο τριπλάρδος πριν δώσει την τελική πάσα. Κορονιός. 38-54. Σίτουμ. Με τον Μπόνερ. Μπόνερ έβαλε το σώμα του στην εξωτερική. Γκούροβιτς. Μπόνερ. Αναρωτιέμαι πόσα rebound έχει ο Μπόνερ, 9 μέχρι στιγμής. 17 πόντους, 4, 5 τελικές φάσεις και 9 rebound. Τέπς. Μπόνερ με τον Τσίτου. Προσπαθεί να περάσει την εσωτερική, θα πάρει το τέταρτο φάουλ, φαντάζομαι, του Μέλβιν Τσίτου. Τέταρτο φάουλ για τον forward του Περιστερίου. Τώρα για τον Σωτήρη Νικολαίδη είναι ότι τελικά δεν κλειτώνουν τα δύο ράματα. Κουντούρης για τον Μαματιόλα. Δέψ. Στην αρχή προσπάθησε να διεισδύσει, σταμάτησε απότομα. Δεν υπήρχε παίκτης να τον ακολουθεί σε αυτή τη φάση. 38-56. Και νομίζω, κύριε Πετρόπουλε, φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο για το παιχνίδι. Για αυτή τη διαφορά των 18 πόντων. Ακριβώς θα έλεγα, Κώστα, πραγματικά σε οριακό σημείο. Όσο περνάει η ώρα, το Περιστέρι δυσκολεύεται περισσότερο στο να βρει την αυτοδιοίκηση στα σούτ που χρειάζεται και αντίθετα ο ΠΑΟΚ πηγαίνει όλο και καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ παραμένει ψύχρεμος, παραμένει μεθοδικός, όριμος στην επίθεση, πολύ δυνατός στην άμυνά του. Και βλέπουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι Νικολαίδη, να η αντίθετη εικόνα από το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης. Και σχετικά παρόμοια εικόνα με το πρώτο παιχνίδι, μάλιστα που ήταν και το πιο πιεστικό ίσως και για τις δύο ομάδες, που έδειξε πριν από μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ μέσα στο πρώτο γήπεδο. Όπως είδαμε το Περιστέρι να ανακάμπτει γρήγορα, να καλεί τη διαφορά των 10 πόντων και να περνάει με 4. Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλει πολύ γρήγορο ρυθμό. Αν θυμάμαι καλά, από το 10-13 που πέρασε μπροστά ο ΠΑΟΚ, το Περιστέρι δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να ισοφαρίσει και να περάσει ξανά μπροστά.
40-56. 16 πόντι διαφορά με τους δύο που προηγεί το ΠΑΟΚ. Παναβάνω ένας ΠΑΟΚ πολύ σπουδαίο σήμερα σε όλους τους τομείς. Κουντούρης για τον Παλογιάννη. Και πάλι ο Κουντούρης. Μπόνερ με τον Ψήτων. Πήγε να βοηθήσει ο Γκαγκαουδάκης. Υπάρχει στήριγμα του κυρίου Σπυρίδωνος για φάουλα από τον playmaker του Περιστερίου. Περιστέρη Κώστα χρειάζεται λύσεις. Σίγουρα από τους άλλους παίκτες βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή άμυνα πάνω στον Άγγελο Κορονιό και όχι μόνο με ένα παίκτη. Γιατί είναι δύσκολο αυτός ο παίκτης να παίχτει μόνο από έναν αντίπαλο. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια ο Άγγελος ο Κορονιός από τους υπόλοιπους παίκτες του στο σκοράρισμα. Μέχρι στιγμής φαντάζομαι ότι δικαιολογείται απόλυτα οι κάρτες που βγάλαμε στην αρχή. Δηλαδή ο νικητής κυριαρχεί σε όλα. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ που είναι νικητής του παιχνιδιού κυριαρχεί σε όλα. Και όχι μόνο αυτό, θα έλεγα ότι ενώ ο ΠΑΟΚ έχει έναν πολύ καλό σκόρερ σήμερα και σε πολύ καλή μέρα αρκετούς άλλους παίκτες που βοηθάνε σε άμυνα και επίθεση, αντίθετα το Περιστέρι βασικά του ατού είναι πολύ μακριά από το παιχνίδι. Δεν συζητώ μόνο για τον Άγγελο Κορονιό που έχει δεσμευτεί στο σκοράρισμα, αλλά ο Μάξε είναι μακριά από το καλό. Αυτό, Τσίτου μακριά από τον καλό και αυτό. Μόνο ο Γκούροβιτς του πρώτου μηχρόνου ήταν μια εναλλακτική λύση. Έγινε το λάθος από τον Ντέμπς. Κορονιός. Ήταν η πρώτη φορά που το Περιστέρι έκανε εφνιδιασμό και μάλιστα δεν τα κατάφερε. Κορονιός διάλεξε να περάσει κάτω από το καλάθι, φοβόμενος το άλμα, το καλό άλμα του Μπόνερ. Κώστα, ήταν μια σημαντική φάση. Χρειάζεται το Περιστέρι αυτή τη στιγμή αυτά τα καλάθια. Χρειάζεται κάποια εύκολα καλάθια για να μπει ξανά δυνατά στο παιχνίδι. Μπόνερ θα συγκρατήσει την μπάλα. Ο Γιάρης πήγε και βοήθησε. Δύο συνεχόμενα λάθη από τον Μπάουκ. Κορονιός. Γιάρης. Από τα χέρια την μπάλα out, επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Και έχουμε time out που ζητά ο Σκοτ Σκάιλς. Δεν είναι όνειρο. Φυσικά. Αλλά με 5.288.000 γίνεται πραγματικότητα. Νέο Hyundai Coupé. Συγγνώμη, πιστεύετε ότι το απλό ξηραφάκι σας ξυρίζει τόσο άνετα όσο η Gillette Sensor XL? Ναι. Τότε δοκιμάστε τη Sensor XL και θα αλλάξετε γνώμη. Ένα ξύρισμα και στοιχηματίζουμε ότι δεν θα γυρίσετε πίσω, γιατί μόνο η Sensor XL έχει προστατευτικά microfins για μεγαλύτερη άνεση. Wow. Και αυτορυθμιζόμενες λεπίδες για βαθύτερο ξύρισμα, ενώ τα απλά ξηραφάκια δεν έχουν. Συγγνώμη, δεχτείτε την πρόκληση τη Sensor XL. Hey, θέλω τη Sensor XL μου πίσω. Hey. Που να βλέπετε την τελευταία φάση στην οποία ανασκόθησε ο Άγγελος Κορονιός, ήταν η προϋπόθεση για τον εφηδιασμό που σχεδόν είχε υλοποιηθεί, μόνο το καλάθι πήγε. Κουντούρης με τον Αποσκήτη. Να δώσουμε το λόγο στην Δίκη Μιχαήλ να μας πει τις οδηγίες του κύριου Σκάι. Ο Ντράγκαν Τσάκοτα είχε πολλά παράπονα και για επίθεση και για άμυνα, είναι λογικό. Βλέπουμε τους πόντους 11 λεπτά, 11,5 λεπτά παιχνιδιού. Ένα λεπτοδίκαιο έχουμε τεχνική ποινή για ανάρμοση στην περιφορά του κυρίου Τσάκοτα από τον κύριο Πιτσίλκα. Θα μπορούσαμε να ξαναδούμε άρα για την τελευταία φάση στην οποία διαμαρτύρεται το Περιστέρι. Αυτή είναι η φάση. Κοιτάξτε εδώ, προσπαθεί να κλέψει την μπάλα ο Γκαγκαουδάκης. Ο Μπουντούρης πέφτει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ πάλι. Ο Μπουντούρης έπεσε για να προλάβει την μπάλα μαζί με τον Γκαγκαουδάκη. Επαναλαμβάνω, άποψή μου, δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Παματιόλα θα κάνει το σκορ 40-57. Δίκη, σε ενοχλήσαμε. Κάτι έλεγε για το time out του κυρίου Σκάιλς. Παράπονα και λογικό είναι. Σε επίθεση και άμυνα ζήτησε να πιέσουν τουλάχιστον σε όλο το γήπεδο από την όσο μπορέσουν. Ο κύριο Σάκοτα αυτά. Ο κύριο Σάκοτα. Ναι, συγγνώμη, Δίκη, γιατί είπα εγώ ότι ο κύριο Σκάιλς. Όχι, ο κύριο Σκάιλς ήταν πολύ ευχαριστημένο. Το μόνο που ζήτησε από του παίκτε του ήταν προσοχή στου ευνηδιασμού του Περιστερίου. Μπόνερ με τον Τσίτουν. Παλογιάννη. Κουντούρη.
Θα πάρει φάουλα από τον Καγκαουδάκη. Φαντάζομαι, κύριε Πετρόπουλε, από εδώ και μπρος πια ο ΠΑΟΚ θα προσπαθεί ακόμα πιο πολύ να πηγαίνει σε επιθέσεις οριακές μετά τα 20-25 δευτερόλεπτα. Καθώς ο χρόνος τον ευνοεί και έχει μια διαφορά 18 πόντων που σχεδόν θα έλεγα ότι του δίνει το δεύτερο παιχνίδι, τη δεύτερη νίκη τη Σάρκα. Έχει τη δυνατότητα να παίξει και να ελέγξει το ρυθμό, να πάει σε αργές επιθέσεις. Η διαφορά αρχίζει να γίνεται μεγάλη. Βέβαια, χρόνος υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα για το Περιστέρι είναι δύσκολα. 8,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Μπόνερ με ταμπλό. 40-60. Διαφορά στους 20 πόντους. Αν ξεκίναγε αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, το Περιστέρι θα είχε πετύχει 6 πόντους και ο ΠΑΟΚ θα είχε φτάσει στους 18. Αυτό είναι το σκορ του δεύτερου ημιχρόνου, αν καταλάβατε. Αποσκήτη θα πάρει φάουλ από τον Μπαλογιάννη. Επίσης να επισημάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 φάουλ και έχει την δυνατότητα να σταματήσει 3 επιθέσεις του Περιστερίου, που σημαίνει ότι θα κερδίσει περισσότερο χρόνο. Πριν οδηγηθεί σε ελεύθερες βολές, εννοείται, γιατί αντίθετα το Περιστέρι έχει 6 φάουλ. Τώρα βέβαια τα φάουλ και για τον ΠΑΟΚ βγαίναν 5 μετά το τελευταίο που έγινε πάνω στον Αποσκήτη από τον Μπαλογιάννη. Φόβος Αποσκήτη στη γραμμή από όπου εκτελούν οι ελεύθερες βολές. Σαραντάένα-60 από την πρώτη ελεύθερη βολή. Να σκόπι κάνει στον Δέκτσας. Σαραντάδύο-60. Πάχου μαρκάρει ακόμα και την... το Περιστέρι μαρκάρει ακόμα και την επαναφορά της μπάλας. Επίθεση για τον ΠΑΟΚ από το χέρι του Γκαγκαουδάκη. Μπάλα βγήκε out. Ο Ντέμψ πηγαίνει για την επαναφορά. Κουντούρης. Και πάλι ο Ντέμψ. Ο Μαδιόλας. Με τον Γιάρης. Κουντούρης. Το Γκαγκαουδάκη. Ο Μαδιόλας για τρεις ξανά. Έχει φύγει από σκήτη ο Γκαγκαουδάκη. Θα τον δει. Ο σκήτη προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Η μπάλα είναι για το Περιστέρι. Για τον ΠΑΟΚ, το συγγνώμη. Κύριε Πετρόπουλε, φαντάζομαι ότι ο κύριο Σάκοτα προσπαθεί με την πίεση, με την υπερβολική πίεση και με κάποιο πιο γρήγορο ρυθμό για να βγάλει το παιχνίδι. Να αλλάξει την κατάσταση του παιχνιδιού. Βλέπουμε δεν υπάρχει ο κλασικός σέντερ αυτή τη στιγμή στην πεντάδο του Περιστερίου. Δεν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι, σουτέρ, όπως ο Μωρέτη, φαντάζομαι ότι χρειάζεται αρκετό σκορ. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για υβριστικά συνθήματα κατά του διαιτητή, του πρώτου διαιτητή της συνάντησης του κύριου Πιτσίλκα. Οι άνθρωποι του Περιστερίου προσπαθούν να κατευνάσουν κατά κάποιο τρόπο τους φιλάθλους του Περιστερίου. Εδώ είναι η τελευταία φάση, την οποία ενδεχομένως να έχουν δίκιο οι άνθρωποι του Περιστερίου. Οι δύο διαιτητές είναι στην γραμματεία. Να ξαναϊπάσει, για να δούμε. Εδώ από τα χέρια, ναι, από τα χέρια του Μπαλογιάννη μπάλα θα βγει. Μια φάση περίεργη τέλος πάντων, που ξεσήκωσα αρκετά τους φιλάθλους του Περιστερίου. Ο κύριος Πιτσίλκας με τον κύριο Σπυρίδωνο στις δύο διαιτητές συνάντησης. Θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Μπίκη, το λόγο σε σένα. Έχεις ακούσει κάτι περισσότερο? Ναι, ο Νίκος Πιτσίλκας ζήτησε από τη γραμματεία να σημειώσει το λεπτό 7:29 το σκορ και να γράψουν μετά το τέλος του παιχνιδιού στο φύλλο αγώνας για τα αντικείμενα, μερικά αντικείμενα που πέσαν μέσα και τα ευρεστικά συνθήματα. Ο Μπόνερ επαναφέρει στον Μπουντούρη. Ο Μπουντούρη θα κάνει τη διείσδυση, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Περιστερίου. 42-62. Και ξανά η τελευταία προσπάθεια του Νίκου Μπουντούρη. Γιάριτς. Γκούροβιτς. Γιάριτς. Προσπάθησε να βρει τον Γκούροβιτς και καλύψει ο Μπαλογιάννης. Ο Μαντιόλας θα βρει τον Μπόνερ, το κάρφωμα
Δεν έγινε τελικά. Υπήρχε σύρμα του κ. Σπυρίδωνος για φάουλ του Γιάριτς πάνω στον Μπόνερ. Γιάριτς αποσύρεται στη θέση, θα περάσει ο Κορονιός. Και ξανά η τελευταία φάση. Ο Μπαλογιάννης έχει πιάσει από τη φανέλα τον Γκούροβιτς. Κώστα, έχουμε μεγάλο παιχνίδι από πλευρά ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι δεν δείχνει ότι μπορεί να αντιδράσει και όσο περνάει ο χρόνος, τόσο λειτουργεί εις βάρος του. Οι παίκτες του Περιστερίου δείχνουν να έχουν χάσει το κουράγιο τους, δεν έχουν το πάθος και τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Ίσως να διαψευστώ στην πορεία, αλλά έτσι δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Κουντούρης με τον Γκαγκαουδάκη. Παλογιάννης. Σκαστή πάσα στον Μπόνερ που έχει πάντα στην πλάτη του Τσίτουμ. Παλογιάννης για τρεις. Ήταν η χαρακτηριστική φάση που λέγαμε παιχνίδι. Οι βοήθειες επάνω στον Μπόνερ και ο ελεύθερος παίκτης που μένει. Πάνω τον... Στην επανάληψη της φάσης ο παίκτης πήγε να καλύψει τον Γκαγκαουδάκη. Και άφησε τον παίκτη ελεύθερο με αποτέλεσμα να είναι πολύ ελεύθερο το σούτ. Γκαγκαουδάκης μαρκάρει τον Κουντούρη. Θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά του γηπέδου ερχόταν ο Γκαγκαουδάκης να καλύψει. Γιατί είχε πάει ο παίκτης του Μπαλογιάννη, είχε πάει κατευθείαν να μαρκάρει να βοηθήσει πάνω στον Μπόνερ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Μπαλογιάννη. Μουσική 45-66 από την πρώτη ελεύθερη βολή. Λιγότερο από 6,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Και τώρα 45-67. Λιγότερο από 6,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Γκαγκαουδάκη για τον Τσίτουμ. Τσίτουμ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάω, αυτό είναι το πρώτο του καλάθι. Το πρώτο του καλάθι. Είναι το πρώτο καλάθι του Τσίτουμ στο σημερινό παιχνίδι. Κουντούρης. Υπάρχει φάουλ από τον Κορονιό. Τρίτο φάουλ για τον Άγγελο Κορονιό. Κουντούρης έχει δύο πόντους και δύο τελικές πάσες μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. 47-68 από την πρώτη ελεύθερη βολή του Κουντούρη. Και τώρα 47-69. Κορονιός. Από Σκήτης. Για τρεις. Πάρα θα καταλήξει τον Κουντούρη. Και τώρα στο Μαματζιόλα. Προσπάθησε να περάσει στο τέψ, ο Αποσκήτης διάβασε τη σκέψη του. Ολοκλήρωσε με αυτή τη διείσδυση. 49-69. Κουντούρης θα συγκρατήσει την μπάλα. Τέψ. Για τον Μπόνερ. Μπόνερ με το Σκήτη. Τέψ, θα πέφτει για τον Αποσκήτη. Μαματζιόλα. Το πέμπτο τρίποντο του Αχιλέμα Ματζιόλα, δεν κάνω λάθος, 49-72. Το πέμπτο στα 8 που είχε επιχειρήσει. Κορονιός για 3. 52-72. Ο Μπαλογιάννης θα αφήσει τον Μπουντούρη, 5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ματζιόλας για τον Μπαλογιάννη και τώρα ο Μπόνερ. Κουντούρης. Το φάουλ είναι από τον Γκαγκαουδάκη. Γιώργος Μακαράς θα περάσει στη θέση του Κώστα Γκαγκαουδάκη. Από την πρώτη βολή του Κουντούρη. Και τώρα 52-74. Κορονιός. Αποσκήτης.
Βαλογιάννης. Βαλογιάννης αργά αργά κατεβάζει την μπάλα. Μακαράς με τον αποσκήτη πάνω για την παγίδα. Παματιόλας για τον Βόνερ. Βόνερ θα πάρει φάουλ από τον Τσίτουμα. Πρέπει να το πέμπτο τη φάουλ. Η πρώτη ελεύθερη βολή του Μπόνερ και 52-74 παραμένει. Άστιν και η δεύτερη βολή του Μπόνερ, ο Γκούροβιτς θα μαζέψει την μπάλα και τώρα Κορονιός. Γκούροβιτς για τρεις. Ο Σκίτς θα μαζέψει την μπάλα, θα πλησιάσει, θα την αφήσει στο καλάθι του Πάου. Γκούροβιτς έχει πετύχει ένα καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο, 11 πόντους στο πρώτο 20 λεπτό. Δέψ. Για τον Παματζιόλα. Δέψ και πάλι. Ματζιόλας, Κουντούρης με τον Νεγκαουδάκη. Πάντα Κουντούρης με τον Νεγκαουδάκη. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Εδώ θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και φάουλ από τον Μακαρά. Θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή να κάνει μια πολύ μικρή διακοπή εμείς. Εδώ ηλεκτρονικός και υδραυλικός. Εκεί ξυλουργός και μπογιατζής. Πού θα βρεθεί ηλεκτρολόγος? Μη ψάχνεις. Τηλεφώνησε αμέσως στο 192. Τεχνική κάλυψη Ελλάδος. Όλη η τεχνική σε ένα τηλέφωνο. Η Καστρόλ παρουσιάζει μια μοναδική προσφορά. Επιλέξτε σήμερα την κορυφαία λίπανση για το αυτοκίνητό σας και αποκτήστε δώρα Καστρόλ για μια ζωή. The famous Grouse. Finest Scotch whisky. Ποιότητα σταθερή μέσα στο χρόνο. Όπως Σκίτς έχει αποκτήσει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 54-77 είναι το σκορ, 23 πόντι διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάει από Σκίτης για να εκτελέσει την πρώτη ελεύθερη βολή. 55-77. Όπως θα βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες ουσιαστικά αγωνίζονται χωρίς ψηλούς. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Μπόνερ. Αυτά τα σχήματα είναι αρκετή ώρα μέσα στο παιχνίδι και ήταν αρκετά ευνοϊκό για τον ΠΑΟΚ. Βρήκε γρήγορο ρυθμό, έβγαλε πολύ καλά σουτ και είχαμε την εικόνα που έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι τον υποχρέωσε και ο κύριος Σάκοτα να παίξει με αυτό το σχήμα ο ΠΑΟΚ, καθώς είχε χαμηλώσει εκείνος περισσότερο την ομάδα του για να έχει μεγαλύτερη πίεση. Στον πάγκο. Ντέψ με τον Γκούροβιτς. Παλογιάννης για τρεις. 55-80. Δύο λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Παλογιάννης θα πάρει την μπάλα για τον Ντέψ. Ντέψ θα πήγει στον εφηδιασμό, θα πάρει φάουλ από τον Γκαγκαουδάκη. Κώστας Τετρόπλες με διόρθωσε, είναι ο Μπόνερ και ο Ντέψ. Ο Μπόνερ με την πρώτη ελεύθερη βολή θα κάνει το σκορ 55-81. Το 55-81 θα παραμείνει για Καουδάκη. Για τον Μακαρά. Γκούροβιτς.
Αφήνει το ταπλό. Από την τέτοια πρέπει να καταλήξει το Μπουζούρι και μετά από τον Κορονιό. Κορονιό για τον Γκούροβιτ. Υπέροχη προσπάθεια και πολύ ωραίο το κάρφωμα του Γκούροβιτ. 57-81. Κουντούρης για τον Μαματζιόλα, η πάσα για τον Τέμπς. Ο Γκούροβιτς θα το σταματήσει, ο Μαματζιόλας ακολουθεί τη φάση όμως και κερδίζει την μπάλα. Συνέχεια παίρνει το φάουλ από τον Κορονιό. Δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης και ο Μπέκ θα περάσουν τη θέση του Μπόνερ και του Μπουντούρη. Σπουδαία εμφάνιση από τον Μπόνερ. Πραγματικά σπουδαίο παιχνίδι. 20 πόντι, 10 rebound, 6 τελικές πάσες. Κύριε Πετρόπουλε, τι άλλο να ζητήσει κανείς από έναν προπονητή για έναν παίκτη. Προηγουμένως ότι έπαιξε σαν playmaker, οργανωτής. Έβγαλε πολλές τελικές πάσεις και δείχνει πάρα πολύ την ομάδα του. Και μάλιστα σε εκτός έδρας παιχνίδι, τι περισσότερο μπορεί να ζητήσει από την οριμότητα και τη σταθερότητα από τον διέκρινε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, 57-82. Γκούροβιτς για τον Αποσκήτη. Καλογιάννης, ίσως και να του γίνει φάουλ από τον Γκούροβιτς. Η μπάλα είναι για το Περιστέρι, όπως εκτιμά ο κύριος Σπυρίδωνας. Γκούροβιτς, πάνω σε άμυνα το σούτ. Καλογιάννης. Πέρασε την μπάλα στο μπέκ. Γιαννούλης, μοιάζει, ο Κορονιός έχει μεγάλη διαφορά ύψους για να ακολουθήσει τον Γιαννούλη στην τελική προσπάθεια. 57-84. Ο Σκίτης θα πάρει φάουλ από τον Μαματζιόλα. Τέταρτο φάουλ για τον Μαματζιόλα. Που μετά τον Μπόνερ νομίζω ότι ήταν ο αμέσως επόμενος κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ, κύριε Πετρόπουλε. 20 πόντι με 5 στα 8 σου 3 πόντων, 1 στα 2 σου 2 πόντων, 3 στα 4 ελεύθερες βολές. Γιαννούλης, απ' την άστοχη προσπάθεια το προσκύπτει. Μπέκ. Δέψ. Πάντα ο Δέψ με την μπάλα. Θα καταλάβει προσπαθεί να μαρκάρει πάνω στην τρίπλα. Ο Δέψ προστατεύει την μπάλα. Γιαννούλης με τον Μακαρά. Φάουλ από τον Γιώργο Μακαρά πάνω στον forward του ΠΑΟ. 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Είδατε εσύ το αριστερό χέρι το φάουλ του Μακαρά πάνω στον Γιαννούλη. Το 57-84 θα παραμείνει. Ο Σκάρης στον δέκτη σας. Για τόσο νέος προπονητής δείχνει ότι μελετά ιδιαίτερα ο Κώστας Κάλλης, κύριε Πετρόπουλε. Σίγουρα τα αποτελέσματα του είναι πάρα πολύ καλά. Έκανε μεγάλες νίκες. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε από τον Παναθηναϊκό στα πλέοφ με μειονέκτημα έδρας. Σίγουρα έχει μεγάλη παρουσία. Φάουλ του Καγκαουδάκη πάνω στον Γερμανό, τον Μπέκ. Πέμπτο φάουλ για τον Κώστα Καγκαουδάκη. Αστοχή στην πρώτη βολή. Το 57-84 παραμένει, 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος. Κώστα, επειδή σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει, δεν έχει σημασία η διαφορά του σκορ, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο ότι όταν το παιχνίδι ξεφύγει και δεν υπάρχει πλέον περιθώριο ανάκαμψη από μια ομάδα, δεν ενδιαφέρει το σκορ και ίσως γι' αυτό βλέπουμε και κάποιες μεγάλες διαφορές. Σίγουρα πρέπει να πούμε για την πολύ μεγάλη εμφάνιση του ΠΑΟΚ, αλλά το Περιστέρι όταν ένιωσε ότι χάνει το παιχνίδι δεν είχε το κουράγιο να ανταπεξέλθει και να παίξει σκληρά στην άμυνα, να κάνει κάτι διαφορετικό. Να μέσα στο παιχνίδι. 43 δευτερόλεπτα για το τέλος. Υπάρχει φάουλ του Μακαρά πάνω στον Τέπι.
61-86. 25 πόντι της διαφοράς. 25 πόντι διαφορά. Θέλετε, Γιάρης. Με το παίχτη. Λιγότερο από μισό λεπτό για να τελειώσει το παιχνίδι. Μακαράς για τρεις. Ντέψ, Βαλογιάννης. Και τώρα ο Μπέκ. Και ξανά ο Ντέψ. Μπέκ για τον Βαλογιάννη. Τέκος. Μπέκ. Βρίσκει χώρο. Δώσε την μπάλα. Υπάρχει στήριγμα τον κύριο Πατσίλκα. Για φάουλ του Γιάριτς πάνω στον Στέφαν Μπέκ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίρνει μια δεύτερη μεγάλη νίκη μέσα στο Περιστέρι. Για δεύτερη φορά παίξαμε οι δύο ομάδες σε αυτή τη φάση των, του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ παίρνει, επαναλαμβάνω, μια δεύτερη σπουδαία, πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο Περιστέρι. Του χρειάζεται άλλη μία για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση της κατοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος και σίγουρο για τίποτα, καθώς και το Περιστέρι έχει δείξει ότι μπορεί να ανατρέψει αποτελέσματα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τελικό αποτέλεσμα 61-86. Επιστρέφουμε για λίγο στα στούντιο του Αντένα.